Να θυμίσω βέβαια ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αυτή τη στάση στην υποψηφιότητα Παυλόπουλου πριν προσωπικά. 5 χρόνια. Προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης. Ούτε βέβαια είχε τιμήσει τη σημερινή πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν είχε προταθεί για τη θέση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά αυτά τώρα είναι στην ιστορία, ανήκουνε, έτσι. Δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα περί συνένεσης από τη σημερινή διαδικασία γενικότερα. Είναι βιαστικό, λες. Είναι πάρα πολύ βιαστικό και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, όπως είναι, για παράδειγμα, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Δεν ξέρω αν διαβάσατε όλες τις εφημερίδες, αλλά υπάρχει εδώ και 4 μέρες ένα πρωτοφανέ σκάνδαλο με διπλοπληρωμένους συνταξιούχους, οι οποίοι θα πάνε και θα επανδρώσουν, θα στελεχώσουν μάλλον καλύτερα, κρατικές θέσεις. Είναι μια διάταξη που φέρνει ο κύριος Βρούτσης, η οποία έχει επικριθεί από πάρα πολλές πλευρές. Υπάρχει και ο εκλογικός νόμος μπροστά. Εκτός, υπάρχει ο εκλογικός νόμος, υπάρχει ο κατώτατος μισθός, ο οποίος μάλλον δεν θα έχει αύξηση. Υπάρχουν μια σειρά πράγματα, λέμε τώρα τα πράγματα που αφορούν τον κόσμο κυρίως. Υπάρχει 13η σύνταξη, η οποία κόπηκε και θα δοθεί το 2020. Υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα πράγματα μπροστά μας. Δεν θα δοθεί το 2020. Όχι. Γιατί λένε ότι θα φέρουν. Εγώ διαβάζω ότι θα φέρουν μόνιμο μηχανισμό στήριξης συνταξιούχων και το Δεκέμβριο θα η 13η σύνταξη ψηφίστηκε. Εντάξει, να δούμε τι θα φέρουν και εγώ περιμένω. Αλλά η 13η σύνταξη ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα πέρσι. Και έχω εδώ και μια. Όχι η 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη. Επίδομα ήταν, δεν ήταν 13η σύνταξη. Αυτό που ονομάστηκε 13η σύνταξη. Ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα. Όχι, και ήταν το επίδομα εδώ, το οποίο το έλεγε. Και μάλιστα εδώ, στο Sky, έχω μπροστά μου το, το βίντεο εδώ στο Sky, που ο κύριος Μητσοτάκης είπε βεβαίως θα δοθεί και το 20. Έκανε κριτική ότι δεν είναι ακριβώς 13η σύνταξη, αλλά είπε βεβαίως θα δοθεί και το 2020. Εκτιμάς ότι δεν θα δοθεί. Όχι, εκτιμώ, αυτό είναι βέβαιο. Αφού το λέμε, το έχει πει ο κύριος Βρούτσης, το έχει πει ο κύριος Μηταράκης πριν αφήσει τη θέση, το έχει πει νομίζω κανένα δύο άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, υπουργοί κτλ. Έχουν πει ότι δεν θα δοθεί η 13η σύνταξη. Μισό λεπτό. Είχε θεσπιστεί 13η σύνταξη. Αφού το λέμε, με νόμο. Το επίδομα. Το επίδομα. Μην παίζουμε τις λέξεις. Όχι, δεν παίζουμε. Η επιδοματική πολιτική καταργείται. Ναι. Αυτό που ονομάστηκε 13η σύνταξη. Από το κατά ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν. Κάθε χρόνο δεν γινόταν, Όχι. Ψηφίστηκε ως πάγια παροχή από όλα τα κόμματα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να καταργηθεί. Όχι άπαξ. Όχι. Κάνετε λάθος. Δεν είναι καθόλου παραμονές εκλογών. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Για να θυμίσουμε τα γεγονότα. Ναι. Είχε έρθει το Δεκέμβριο του 2018 και είχε ψηφιστεί, που δεν είχε ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και ρωτούσαμε όλοι στα κανάλια, είχε πει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα την ψηφίσει. Και λέγαμε, γιατί παιδιά θα ψηφίσετε στους συνταξιούχους, να πάρουν οι συνταξιούχοι τη σύνταξη. Ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά. Ψηφίστηκε. Μετά. Τι πάνε, και ήρθε το 2019, έδωσε ένα επίδομα το Μάιο. Κάνω λάθος. Επίδομα. Αλλά 13η, υπάρχει αυτή τη στιγμή 13η σύνταξη θεσμοθετημένη. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν υπάρχει. Βεβαίως. Από πού βρέθηκε. Μα είναι Μα τι λέτε. Έχει ψηφιστεί από όλα τα κόμματα ως μόνιμη παροχή. Για μία. Ως μόνιμη παροχή. Πότε. Δέστε το, παιδί. Αντρέα, είναι η εφάπαξ παροχή. Δεν είναι εφάπαξ παροχή. Δεν είναι καθιερώθηκε. Για την εφάπαξ παροχή ψήφισαν όλα τα κόμματα. Δεν σημαίνει ότι δεν πήγαν φέτος το Μάιο οι υπομέρειες. Κάνε το ρεπορτάζ, γι' αυτό το λέμε. Κάνε αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, θεσπίστηκε ως μόνιμη παροχή σε αυτό το ύψος για το 19. Ναι. Η 13η σύνταξη. Για το 19. Δεν είναι 13η. Σε αυτό το ύψος για το 19. Θεσπίστηκε ως μόνιμη παροχή. Το κοινωνικό μέρισμα, λες. Όχι, η 13η σύνταξη. Δεν υπάρχει 13η σύνταξη. Το επίδομα του Μαΐου. Κάνεις λάθος. Θέλω να σας δείξω μια σειρά βίντεο εδώ πέρα. Όχι. Θέλω τη βουλή στο τέτοιο εγώ. Αναζητήστε. Δεν το έχω προς. Δεν είναι 13η σύνταξη. Η μητέρα μου δεν την πήρε εμένα. Γιατί είναι φιλοξενούμενοι. Όλοι την πήρανε. Όχι, κανένα δεν πήρε μητέρα μου. Κανένα δεν υπάρχει να μην πήρε. Ένα λεπτάκι. Ρε εσύ, Ανδρέα, δύο σου λέμε τώρα. Δεν πήρε να την πήρε. Είναι φιλοξενούμενοι και την πέταξε στο σύστημα έξω. Το ακούω αυτό που λες. Αλλά σου λέω. Τι το ακούς, το λέω. Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις. 13η σύνταξη δεν υπάρχει. Τελεία.
Δεν είναι το site κοινωνικόμερισμα.gr που μπαίνανε. Είναι μόνο. Όχι, βέβαια. Έχει μπερδέψει το μέρισμα με τη 13η σύνταξη. Αυτό έχει μπερδέψει. Έχει δοθεί 13η σύνταξη. Βεβαίως. Γιατί δεν την έχει πάρει η μάνα μου να ψάξει. Σε όλου. Σε όλου. Σε όλου. Έχει μπερδέψει το μέρισμα με τη 13η σύνταξη. Είσαι σίγουρο. Οκ. Το κρατάω. Αλλά δεν την έχει πάρει τώρα. Εντάξει. Εγώ αφού λέει ο συνάδελφο ότι υπάρχει ψηφισμένο νόμο, α το φέρει. Να το δείξουμε εδώ. Γιατί εγώ, καταρχάς, το είπε, αλλά δεν το λέει καλά. Το νόμο, αυτό που ψηφίστηκε ως εφάπαξ βοήθημα το Μάιο, ο ΣΥΡΙΖΑ το βάφτιζε 13η σύνταξη. Δεν ήταν 13η σύνταξη. Γιατί 13η σύνταξη είναι μια ακέραιη σύνταξη. Δεν πήρε κανείς ακέραιη. Δεύτερον, ήταν εφάπαξ. Ναι. Η κυβέρνηση λέει και τώρα η ήταν ότι θα φέρει αντί το εφάπαξ έναν μόνιμο μηχανισμό. Δεν ξέρουμε τι ύψος θα είναι. Θα το δούμε. Και ποιους αφορά. Ακριβώς. Άρα θα δοθεί μες το 2020. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω το ασφαλιστικό που δίνει αυξήσεις στις συντάξεις. Ναι. Αλλά σε 100.000 ανθρώπους. Δεν ξέρω πόσους. Θα δούμε. Στα 2,5 πέραν αυτού λέει ότι θα υπάρχει και ένας μόνιμος μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. Λοιπόν. Αυτά ξέρω. Ναι. Ψηφισμένη διάταξη για 13η σύνταξη δεν γνωρίζω. Υπάρχει ούτε εγώ το γνωρίζω, αλλά δεν κάνω το ρεπορτάζ, οπότε διατηρώ την επιφύλαξη. Αυτό που θυμάμαι από όλα όσα συζητούσαμε ήταν ότι είχαμε την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε το μέρισμα το κοινωνικό, το οποίο δόθηκε μαζί με τα ψηφοδέλτια παραμονές εκλογών. Μόνο μέσα στο φάκελο δεν μπήκε. Δεν είναι μέρισμα αυτό. Τι ήτανε. Είναι λοιπόν, όλη η καταγγελία ήταν ότι θα έπρεπε αυτά να έχουν δοθεί στο τέλος του έτους και μέρισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και το άλλο ατόπιμα, κατήγγειλε ενώ έδωσε κατά παρέκκληση κάθε δεοντολογίας το επίδομα το Μάιο, κατήγγειλε την κυβέρνηση γιατί δεν το έδωσε το Δεκέμβριο, όπως είχε ψηφιστεί. Εγώ απλώς να θυμίσω για την ιστορία. Συγγνώμη, ότι τώρα όταν πρωτοδόθηκε. Τον Ανδρέα όμως, γιατί τώρα ειδική διάταξη λέει περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση της 13ης σύνταξης. Είναι το επίδομα, το επίδομα που λέτε. Το Μάιο. Το επίδομα, αυτό γι' αυτό δεν σας μιλάω τώρα. Χαρακτήρα. Ένα λεπτό να το ολοκληρώσει. Χαρακτήρα μόνο. Να ολοκληρώσει και να θυμίσω. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν δόθηκε ποτέ 13η σύνταξη. Αλλά πρόκειται για μια προεκλογική. Αυτό ακριβώς σας λέω. Δεν λέμε τι λέει η κυβέρνηση, τι έλεγε ο νόμος. Εγώ σας λέω τι διαχειρίστηκα εγώ ως πολιτική συντάκτρια από το ρεπορτάζ, παιδιά, και νομίζω ότι και συμφωνεί και ο Βασίλης Οχιώτης. Έτσι δεν τα διαχειριστήκαμε. Από την άλλη πλευρά, να θυμίσω ότι και όταν ξεκίνησε αυτή η επιδοματική πολιτική, η πολιτική του μερίσματος, όταν ξεσηκώθηκε θύελλα με τους Ευρωπαίους εταίρους, είχε στείλει μια δρακρύβρεχτη επιστολή συγγνώμης ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι μόνιμου χαρακτήρα 13η σύνταξη, αλλά είναι ένα επίδομα στις ασθενέστερες τάξεις. Νομίζω ότι σε αυτό το μπούσουλα συνεχίζει η κυβέρνηση με αυτό που πρόκειται να φέρει. Απλώς εγώ για την ιστορία να σημειώσω ότι η επιδοματική πολιτική, έτσι όπως θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήθηκε, δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Λοιπόν. Υπάρχει μια διαφορετική πολιτική φιλοσοφία και τώρα που το θυμήθηκα, υπήρχε ταβάνι για το ύψος της σύνταξης, αλλά δόθηκε στους συνταξιούχους. Τώρα το θυμήθηκα, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Δόθηκε στους συνταξιούχους. Λοιπόν. Δεν ξέρω πώς την ονομάζουν. Δόθηκε το Μάιο. Επομένως. Το Μάιο. Κατά παρέκκληση κάθε πολιτική δεοντολογία ως προεκλογικό ρουφέντη. Έτσι, δεν ήταν. Γι' αυτό και στην εγκύκλιο του Υπουργείου λέει ότι δεν δόθηκε ποτέ ως 13η σύνταξη. Έλα, Αντρέα. Επομένως, έχουμε την κατάργηση της 13η σύνταξης όπως είχε δοθεί τον περασμένο Απρίλιο και όχι Μάιο. Δεύτερον, έχουμε ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο μπροστά μας, το οποίο επιβαρύνει 1,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους με επιπλέον εισφορές. Αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους αγρότες. Τρίτον, επιτρέπει σε μια στρατιά εκατοντάδων γαλάζιων συνταξιούχων του δημοσίου να προσλαμβάνονται σε επιτελικές θέσεις του κράτους. Αποτέλεσμα, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν συνολικές αποδοχές γύρω στα 5-6 χιλιάρικα. Αυξήσεις διατείνεται ότι θα έχει ο κύριος Βρούτσης και είναι καμία μείωση στη συντάξη, Αντρέα. Είναι πρωτοφανές σκάνδαλο. Είναι πρωτοφανές σκάνδαλο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλήρη σύνταξη από το δημόσιο και προσλαμβάνονται σε θέσεις κρατικές να διατηρούν και τη σύνταξή τους. Δύο νόμοι, ο νόμος Λοβέρδου Κουτρουμάνη και μετέπειτα ο νόμος Κατρούγκαλου, έλεγαν ρητά ότι έρεται η σύνταξη, πάβει να ισχύει από την ώρα που τοποθετήσει
σε κυβερνητική θέση, σε δημόσια θέση. Αυτό δεν αφορά μια ειδική κατηγορία συνταξιούχων. Λοιπόν, ειδική κατηγορία, όχι το σύνολο των συνταξιούχων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Αυγή από το Σάββατο έχει αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, έβγαλε και ειδική ανακοίνωση τη Δευτέρα ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογήσει την όλη κατάσταση. Mm-hmm. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος επίσης, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να παρέμβει σε αυτό το πρωτοφανές, πώς να το πω, ρουσφέτη. Δεν υπάρχουν και λέξεις να περιγράψουμε τώρα αυτό που γίνεται. Είναι ένα επιτελικό κράτος, ο οποίος στείνεται πλέον... Κάνε μια παύση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε γιατί θέλουμε και παρασκήνιο από τον κύριο Χιώτη για την επιλογή.